Παράσταση διαμαρτυρία στο δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων κατά των πληστηριασμών πραγματοποίησε σήμερα ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων με τη συμμετοχή και άλλων σωματείων και συλλογικότητων. Πριν από μία εβδομάδα είχε πραγματοποιηθεί αντίστοιχη κινητοποίηση από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων μαζί και με άλλους εργαζόμενους. Δεν φταίει ο λαός για την κρίση και δεν πρέπει να πληρώσει, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, ο οποίος ζητά μεταξύ άλλων την απαγόρευση κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας για χρέη στο δημόσιο, της τράπεζας και τους ιδιώτες για τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και βρίσκονται στην ανεργία. Αναστολή των κατασχέσεων πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης, εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων για τους αυτοαπασχολούμενους που εξακολουθούν να διατηρούν τις επιχειρήσεις τους όσο διαρκεί η οικονομική κρίση. Μακρόχρονη διευθέτηση των χρεών χωρίς προσαυξήσεις και τόκους και απαλλαγή των αυτοαπασχολούμενων από μέρος ή και το σύνολο των χρεών όταν πιστοποιηθεί η μερική ή και πλήρης αδυναμία αποπληρωμής τους. Δεν θα επιτρέψουμε καμία πρώτη κατοικία, καμία επαγγελματική στέγη, κανένα μεταφορικό μέσο ή οτιδήποτε αφορά την εργασία μας να κατασχεθεί. Όσο περνάει από το χέρι μας, κανένα σπίτι αυτοαπασχολούμενου, είτε εργαζόμενου, είτε επαγγελματία και εμπόρου. Λέμε ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς οι αυτοαπασχολούμενοι για την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει σήμερα, όπου βρισκόμαστε καταχρεωμένοι και βρισκόμαστε σε αυτές τις διαδικασίες όπως είναι αυτή εδώ σήμερα. Ευθύνονται οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων, οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες με την υπερφορολόγηση απέναντί μας, φορολογία στην πραγματικότητα, και τις μειώσεις των κοινωνικών παροχών μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση, προκειμένου να αυξήσουν κι άλλο τα υπέρογκα κέρδη τους οι μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου. Λέμε στους συναδέλφους ότι μόνος δρόμος για μας είναι η επιλογή του αγώνα, να πλαισιώσουν τον Εμπορικό Σύλλογο, να τον εμπιστευτούν και από κοινού με τους υπόλοιπους επαγγελματίες, με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, να ορθώσουμε το ανάστημά μας, τη συμμαχία μας, ώστε να δημιουργούμε εμπόδια και σε καταστάσεις όπως είναι αυτή εδώ σήμερα στα δικαστήρια, αλλά και συνολικότερα εμπόδια στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών και παράλληλα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανατροπής τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας. Τώρα όσον αφορά τα χρέη των αυτοαπασχολούμενων, ζητάμε συγκεκριμένα την απαγόρευση ή την αναστολή κάθε πρώτης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης είτε μεταφορικού μέσου, τη μακρόχρονη διευθέτηση των χρεών μας χωρίς προσαυξήσεις και τόκους φυσικά βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, και ταυτόχρονα ακόμα ζητάμε και την απαλλαγή αυτοαπασχολούμενων από μέρος ή και σύνολο των χρεών τους, οι οποίοι διαπιστώνεται ότι έχουν αδυναμία αποπληρωμής. Και θέλουμε, είναι μια κίνηση που κάνουμε και θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία η οποία κάνουμε και από το Σεπτέμβριο που θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, με όποιο τρόπο και αν αυτή, γιατί θα υπάρχουν πλέον και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Με όποιο τρόπο μπορέσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, θα προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε αυτές τις διαδικασίες. Η Γραμματεία Ιωαννίνων της ΠΑΣΕΒΕ συμμετείχε στην σημερινή κινητοποίηση, στηρίζοντας το πλαίσιο των ετοιμάτων του Εμπορικού Συλλόγου για το θέμα των χρεών. Οι μικροί επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έχουν πια την πείρα των χρόνων της κρίσης, ότι με όλα τα μείγματα πολιτικής που εφαρμόστηκαν, το αποτέλεσμα για αυτούς ήταν το ίδιο. Αναδουλειά, φτώχεια, χρέη, κατασχέσεις, πληστηριασμοί υπάρχουν, υπήρχαν, θα υπάρχουν και θα ενταθούν στο επόμενο διάστημα. Τους καλούμε να αξιοποιήσουν την πείρα τους αυτή και να πετάξουν στο καλάθι των αχρήστων τόσο τα αφηγήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσο και των υπόλοιπων κομμάτων της περιβόητης ευρωπαϊκής προοπτικής. Η ανάπτυξη που όλοι αυτοί ευαγγελίζονται και η προοπτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δίθεν μονόδρομος του δρόμου ανάπτυξης που ακολουθείτε, οδήγησαν εδώ και θα συνεχίσουν να προκαλούν τα ίδια δεινά. Τους καλούμε να πληθύνουν μέσα από τα σωματεία και τους συλλόγους τους πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή του Εμπορικού Συλλόγου. Να μπουν μαχητικά στον αγώνα, όχι μόνο για την αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων όπως οι πληστηριασμοί, αλλά να διεκδικήσουν ζωή σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες τους. Σε αυτή τη μάχη δεν είναι μόνοι. Σύμμαχοί τους είναι οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί αγρότες, η νεολαία που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός της αγωνιστικής διεκδίκησης της ζωής μας και η ΠΑΣΕΒΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις στην κατεύθυνση αυτή.